Εγώ θα ήθελα πριν να απαντήσω στα ερωτήματά σας, μιας και ο φίλος πρόεδρος Ερντογάν άνοιξε με ειλικρίνεια όλη την ατζέντα της συζήτησης και νομίζω είναι θεμητό και θετικό αυτό, διότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δύο φίλες χώρες, δύο γειτονικές χώρες, είμαστε γείτονες. Οι γείτονες πρέπει να συζητάνε και όπου συμφωνούν και όπου διαφωνούν. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα με τις δηλώσεις του εδώ συνειδητοποιώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μάλλον δεν έγινε απολύτως κατανοητό τι ακριβώς εννοεί σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Διότι αυτό που κατάλαβα από όσα είπε δεν είναι ότι ζητάει την αναθεώρηση. Άλλωστε και να τη ζήταγε την αναθεώρηση θα έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε την Ιαπωνία και τις άλλες 9 χώρες για να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και βεβαίως κατάλαβα κάτι πολύ σημαντικό που έχει σημασία να το τονίσω, ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε σχέση με την κυριαρχική, με την εδαφική ακεραιότητα, τα σύνορά μας δηλαδή, που ορίζονται από αυτή τη συνθήκη. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο μπερδεμένος σε σχέση με το αν αυτό που θέτει στο τραπέζι είναι τον εξυγχρονισμό, την επικαιροποίηση ή την ορθή τήρηση της συνθήκης της Λοζάνης, διότι ακόμα και στο ζήτημα που έθεσε για τη Θράκη σε σχέση με τους μουφτίδες αναφέρθηκε στην ορθή τήρηση και όχι στην αναθεώρηση. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση με τη Θράκη το εξής. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, αλλά και η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, πρέπει να αποτελέσουν μοχλό έλξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το στοιχείο εκείνο που θα μας φέρει πιο κοντά και όχι το στοιχείο εκείνο που θα μας απομακρύνει. Και με την ευκαιρία να πω ότι η δική μας η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη μέρημνα για τους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες και ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάθε είδους μειονότητα και στις θρησκευτικές. Και βεβαίως συμμερίζω με την άποψη ότι πρέπει να γίνουν ακόμα βήματα σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο, σε σχέση με την αναβάθμιση των συνθήκων. Στα ζητήματα που αφορούν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, όμως που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, δεν είναι ζητήματα διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο κρατών. Εκεί θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας, γιατί θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Και το πρόγραμμά μας, το μεταρρυθμιστικό, γιατί αυτό αφορά δική μας υπόθεση, την οποία και θα υλοποιήσουμε. Άκουσα βεβαίως και την συζήτηση, την τοποθέτηση του Προέδρου για τις γνωστές διαφορές στο Αιγαίο, στο Κυπριακό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Στο Κυπριακό είμαι 43 χρονών και 43 χρόνια αυτό το θέμα μένει ανοιχτό. Κάθε φορά βεβαίως υπάρχει μια συζήτηση για το ποιος φταίει. Δεν πρέπει όμως, αγαπητέ μου φίλε Πρόεδρε, να ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό υπάρχει ανοιχτό, διότι πριν 43 χρόνια υπήρξε μια παράνομη εισβολή και κατοχή του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των θρησκευτικών ελευθεριών, επίσης και εκεί είμαι πολύ ευαίσθητος εγώ. Και η ελληνική δημοκρατία στο σύνολό της, ως ένα κράτος δικαίου και ελευθερίες. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε προχωρήσει όλο αυτό το διάστημα στην ανακατασκευή μιας σειράς από τζαμιών στον ελλαδικό χώρο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στα Μύθυμνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στο Ρέθυμνο, στη Ρόδο, το Φετιγέ τζαμί, εδώ στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι. Όμως ξέρετε, εμείς ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε στο Φετιγέ τζαμί, για παράδειγμα, να κάνουμε μια θρησκευτική λειτουργία ορθόδοξη, όπως αντιστοίχως κακώς κατά τη γνώμη μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα επανειλημμένα στην Αγία Σοφιά. Πρέπει να υπάρξει σεβασμός αμοιβαίος της ιδιαιτερότητας της κάθε πλευράς. Σεβασμός στα θρησκευτικά πιστεύω και απόλυτη βούληση για ελευθερία. Ελευθερία στην δυνατότητα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα
να λειτουργεί και να ασπάζεται την πίστη της, όπως επίσης και της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το μεταναστευτικό. Στο μεταναστευτικό είμαστε και οι δύο παθόντες. Έχει στην πλάτη της Τουρκίας και στην Ελλάδα και της Ελλάδας έχει πέσει το βάρος ολόκληρου του κόσμου. Όχι μόνο της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη κρίση προσφυγική τα τελευταία χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 3,5 εκατομμύρια Σύρους. Η Ελλάδα βρέθηκε με το μικρό της πληθυσμό, τις μικρές της δυνάμεις, στην ανάγκη να φιλοξενήσει, να δώσει βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες που ήθελαν να περάσουν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά πέρασαν από την Ελλάδα, δέχθηκαν τη φιλοξενία του ελληνικού λαού. Και σήμερα, βεβαίως, εμείς οι δύο χώρες και η συνεργασία μας είναι κρίσιμη για όλη την Ευρώπη και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Θεωρώ ότι η συζήτησή μας ήταν εξαιρετικά επικοδομητική στο θέμα αυτό και βεβαίως πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να γίνουν και κινήσεις που θα διευκολύνουν την πλήρη υλοποίηση και εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά και την αποσυμφόρηση των ελληνικών νησιών. Σε ό,τι αφορά τέλος για το ακαθόδες ζήτημα της Ιερουσαλήμ και της Παλαιστίνης, θέλω να επισημάνω ότι η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηνωμένη στην ειρηνευτική διαδικασία που προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών, όπως αυτή προβλέπεται από τις αποφάσεις του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως χώρα με βαθιές ρίζες και με τον αραβικό κόσμο, αλλά και φιλικές σχέσεις και με το Ισραήλ, με εκτεταμένες σχέσεις συνεργασίας στην περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι η απόφαση για αναγνώριση ολόκληρης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ είναι μια απόφαση που δεν συμβάλλει στην υπόθεση της ειρήνης σε μια περιοχή έθραυστη, σε μια περιοχή που ήδη φλέγεται από εντάσεις. Νομίζω ότι στην πρώτη τοποθέτησή μου ήμουν σαφής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο χειρίζεται η ελληνική δικαιοσύνη. Η Ελλάδα ως κράτος δικαίου και ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απόλυτο διαχωρισμό των εξουσιών. Είναι διακριτές οι θέσεις και οι ρόλοι της εκτελεστικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω και αφορά την πολιτική μου θέση και στάση, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός ως μια δημοκρατική χώρα και ως ένας λαός δημοκρατικός που έχει υποστεί βαρύτατες συνέπειες από την κατάλυση της δημοκρατίας, τη σύγχρονη ιστορία, δεν μπορεί παρά να στηρίζει τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και δεν μπορεί παρά να είναι αντίθετη και αντίθετος ο ελληνικός λαός απέναντι σε όποιες απόπειρες κατάλυσης της δημοκρατίας και άρα, υπ' αυτή την έννοια, να είναι αντίθετος και να μην έχει ανοιχτές τις πόρτες σε πραξικοπηματίες. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Ελλάδα ως κράτος δικαίου και η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια δίκαιη δίκη.